Παιδιά, πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, θα ήθελα να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Όπως είπαμε και στο πρώτο βιντεάκι, κάναμε μια προωθητική ενέργεια με το καινούριο καλοκαιρινό που φάνηκε LS2, το LS2 Airy, το οποίο βγαίνει στα 109 ευρώ. Το έχω και εδώ φέρει. Τα είπα, δεν θα σας ξανακουράσω γιατί δεν μου αρέσει να κάνω και τέτοια βιντεάκια. Καλοκαιρινό που φάνηκε με 109 ευρώ, έχει προστασία ώμους και αγκώνες, ή για τον Γιώργο, αγκώνες και όμους, ή όμους και αγκώνες, ή όμους και αγκώνες, και μπερδεύτηκα κι εγώ. Και προστασία στο στήθος. Που δεν το βλέπουμε συχνά. Που δεν το βλέπουμε συχνά. Και δώρο η πλάτη αξία 40 ευρώ, δηλαδή γύρω στο 35% της αξίας του μπουφάν έχει δώρο την πλάτη. Είναι για όλα τα μπουφάν τα LS2 και τρέχει μέχρι τέλος Αυγούστου. Κάτι που δεν είπα κλείνοντας για το συγκεκριμένο μπουφάν είναι ότι εκτός από αντρικό βγαίνει και σε γυναικείο. Που το γυναικείο, παιδιά, μπορεί να το θέλετε τώρα που θα πάτε διακοπές να το κάνετε δώρο, ή για την κοπέλα, ή για τη γυναίκα, ή για την παράνομη σχέση την οποία έχετε. Και δεν μας πέφτει κανένας λόγος, παιδιά, εμείς δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε κανένα. Μακριά από εμάς όμως αυτά. Το γυναικείο, παιδιά, έχετε τεράστια διαφορά και στην περιφέρεια που έχουν τελείως διαφορετική γυναίκα και στο στήθος. Που έχουν τελείως διαφορετικό οι γυναίκες, εκτός από κάποιους ψιλοκατάλαβες. Οπότε έχουν και διαφορά στα χέρια, είναι πιο μικρά τα μεγέθη, είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο ένα αντρικό παύλα unisex να ταιριάξει μια γυναίκα. Τυχαίνει και αυτό, αλλά το γυναικείο κάθεται τέλεια. Οπότε αυτά από εμάς. Υπάρχει διαφορά στην τιμή ανάμεσα στο γυναικείο και στο δικό. Αντρικό και γυναικείο είναι στα 109 ευρώ. Η πλάτη είναι δώρο αξία 40 ευρώ. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Βγαίνει και σε τρομερά χρώματα και το γυναικείο, όπως και το αντρικό. Επειδή δυστυχώς στο προηγούμενο βιντεάκι ήταν πολύ καινούργιο το μπουφάν και δεν καταφέρατε να γράψετε κάτω από το βίντεο, θέλω αλήθεια να μου γράψετε κάτω από αυτό το βίντεο. Επειδή όσοι είδα το προηγούμενο βίντεο και ψωνίσατε, γιατί έγινε χαμός με αυτό το μπουφάν, παιδιά, αλήθεια είναι χαμός. Και όχι γενικά με τα LS2, με το συγκεκριμένο μοντέλο. Θέλω να μου γράψετε αν όντως σας άρεσε, αν μείνατε ευχαριστημένοι. Μην το κουράζουμε άλλο. Ήρθε η ώρα να κάνουμε και ένα βιντεάκι, παιδιά, σήμερα, το οποίο, όπως έχουμε πει και πολλές άλλες φορές, δεν μας αρέσει να λέμε μόνο τα καλά, μας αρέσει να λέμε και τα κακά. Οπότε σκέφτηκε μια τρομερή ιδέα σήμερα ο Γιώργος. Θα κάτσουμε, παιδιά, να συζητήσουμε, θα μου πει ο Γιώργος, τις χειρότερες κριτικές οι οποίες έχουν παίξει στο Google για το κατάστημά μας και στο Χαλάνδρι και στον Άγιο Δημήτριο. Και εγώ θα πρέπει να σας απαντήσω και να απαντήσω και στο Γιώργο και ως φίλος και ως καταστηματάρχης τι ακριβώς έχει γίνει και μια μίνι ιστορία γύρω από αυτές. Και να πω πριν ξεκινήσω από όλα αυτά που θα μου πει, ότι όταν μια αξιολόγηση έχει βάση. Δηλαδή, επειδή υπάρχουν και αξιολογήσεις που μπορεί ο άλλος να είναι τσαντισμένος, στραβωμένος με κάτι, να άργησε κάτι, οπότε το έριξε εκεί πέρα. Που όλα δυστυχώς ή ευτυχώς γίνονται. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε, ή λάθη κάνουμε άνθρωποι είμαστε. Μ' αρέσει να ακούω τις κακές κριτικές και το λέω αλήθεια. Δεν είμαι ποτέ τύπος που θα μου πούνε κακή κριτική και θα στραβώ και από έλα φύγε. Και άδικο να έχει ο άλλος. Μ' αρέσει να τα εξηγώ τα πράγματα και θεωρώ ότι όλοι μας γινόμαστε καλύτεροι. Και θα πω ένα μίνι παράδειγμα. Προχθές είχα πάει για φαγητό σε ένα φίλο, σε ένα μαγαζί που άνοιξε και είμαι, ξέρω εγώ, με μια φίλη μου. Φίλη μου, η κοπέλα μου, ηρεμήστε. Νομίζω ότι την είπες αυτήν την ιστορία και στο προηγούμενο βίντεο. Ναι, την είπες. Την είπα. Ναι, είπες ότι μας κάνει καλύτερος. Ναι, το είπες. Okay. Τότε το χαλάσες, κοίτα το. Δεν μας άφηνε να πεις την ίδια ιστορία, αρέσει, Θοδωρή. Ξεκινήσουμε να πω εγώ πως το κατάστημα του Χαλανδρίου έχει 4,6 στα 5 αστέρια, μια πολύ καλή κριτική, με 1,7 αξιολογήσεις, έτσι. Okay. Δεν είναι ότι έχει 5 αξιολογήσεις και έχει 4,6, έχει 1.700. Okay. Έχει σοβαρό νούμερο. Λοιπόν. Και να πω κάτι αυτή τη στιγμή πριν ξεκινήσει να μου πεις. Ότι υπάρχουν καλοί που μένουν, υπάρχει πολλοί κόσμος που μένει ευχαριστημένος και δεν κάνει, δεν μπαίνει στον κόπο να κάνει αξιολόγηση. Αλλά υπάρχει και πολλοί κόσμος ο οποίος είναι στραβωμένος και επίσης δεν μπαίνει στον κόπο. Βάλτε δηλαδή στο νου σας, τον εαυτό σας, πόσες φορές ή έχετε στραβώσει ή έχετε ενθουσιαστεί πάρα πολύ και δεν κάθεστε να κάνετε αξιολόγηση. Το παθαίνω κι εγώ ο ίδιος. Εγώ δεν κάνω ποτέ κακή αξιολόγηση. Ποτέ. Αυτό σου λέω, υπάρχει. Αυτό είναι ένα δείγμα, αλλά είναι ένα μίνι δείγμα γιατί βασίζει σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να μπει ο καθένας και να κάνει αξιολόγηση. Μπορεί να είναι και μια fake αξιολόγηση, μπορεί να είναι και μια πεντάστερη πάλι fake αξιολόγηση. Δηλαδή, δυστυχώς ή ευτυχώς όλα παίζουν. Εγώ πριν κάποια χρόνια έπεσα από τα σύννεφα, άκουσα ότι πληρώνουν για να τους κάνουν πεντάστερες αξιολογήσεις. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Οπότε είναι ένα μίνι δείγμα. Υπάρχουν δυστυχώς ή ευτυχώς και καλές και κακές αξιολογίες που δεν μπαίνει ο κόσμος. Πάμε στο zoom, Θοδωρή. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάω. Ο φίλος μας ο Κόσπαπ λέει: βλέπεις ένα προϊόν στην ιστοσελίδα. Σε ενδιαφέρει για αγορά. Βλέπεις που υπάρχει απόθεμα στον Άγιο Δημήτριο. Παίρνεις και τηλέφωνο να το επιβεβαιώσεις. Σηκώνεις, κάνεις 15 χιλιόμετρα. Πας να το αγοράσεις και συνειδητοποιείς ότι είναι διαφορετικό από τη φωτογραφία στο site. Είναι για κάτι καθρέφτες αυτό, ε. Δεν ξέρω. Το θυμάμαι. Έχει γίνει πριν ένα μισή μήνα περίπου. Μισό λεπτό να σου τελειώσω. Με τα λεγόμενα όμως του πολιτή είναι ο ίδιος κωδικός, ας είναι διαφορετικό προϊόν. Ήρθα στο κατάστημα για αυτό που είδα στο site σας, όχι για κάποιο άλλο προϊόν που απλά έχει τον ίδιο κωδικό. Και ευτυχώς που δεν έκανε ηλεκτρονική παραγγελία, γιατί θα έπαιρνα το προϊόν και θα έπρεπε να μπω στη διαδικασία επιστροφής. Τη θυμάμαι αυτή την αξιολόγηση. Πες, είναι τον 7ο. Σωστά. Λοιπόν, ήρθε ένας πελάτης στον Άγιο Δημήτριο. Είδε ένα ζευγάρι καθρέφτες, νομίζω κοστίζαν γύρω στα 25 με 30 ευρώ. Αλήθεια θέλω, την έχω τη φωτογραφία, θα τη δείξω στο Γιώργο. Ήθελε κάτι inox καθρέφτες, οι οποίοι στην πραγματικότητα ήταν έτσι. Συγγνώμη, τους έχεις αυτές τις φωτογραφίες, μπορούμε να τις βάλουμε στο βίντεο εγώ μετά. Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, στην πραγματικότητα ο καθρέφτης ήταν έτσι. Και στη φωτογραφία, ο ίδιος καθρέφτης, στη φωτογραφία του site ήταν έτσι. Δηλαδή, όντως φαινόταν μια διαφορά, ήταν λίγο πιο παραλληλόγραμμος.
Και λέω, εγώ ενημερώνω κατευθείαν τα παιδιά πάνω στο e-shop και λέω, παιδιά, μπείτε στο μαμά site, ήταν κάτι καθρέφτης A-Pro, δείτε και διορθώστε τη φωτογραφία. Και μπαίνουν και έχουν και αυτή λάθος φωτογραφία. Δηλαδή, δεν δικαιολογούμε, είναι λάθος, ο πελάτης έχει σίγουρα δίκιο. Απλά από εκεί που πήραμε τη φωτογραφία και εμείς από την μαμά εταιρεία, ο καθρέφτης με το μάτι φαίνεται, είναι απειροελάχιστη διαφορά. Δηλαδή, μου φαίνεται περίεργο που. Ρε φιλέ, όταν κάποιος κοιτάει κάτι, θέλει να είναι αυτό που κοιτάει. Οπότε... Είναι όπως το δείχνω, θα σου δείξω φωτογραφία. Στη φωτογραφία φαινόταν έτσι και στην πραγματικότητα ήταν έτσι. Δηλαδή ήταν. Έχει διαφορά, ρε. Έχει διαφορά, ναι. Οπότε ο πελάτης εδώ πέρα. Αλλά δυστυχώς περίπτωση... δεν υπήρχε φωτογραφία να την αλλάξουμε κι εμείς και έχει μείνει η ίδια. Ακόμα και τώρα. Μα δεν σου λέω, μπαίνει στο μαμά site τη εταιρεία που έχει του καθρέφτε και έχει και αυτό λάθο φωτογραφία. Πάρε του καθρέφτε και βγάλει μια φωτογραφία. Και φτιάξει μια δικιά σου. Ωραία, θα το φτιάξουμε αυτό. Λάθος είμαστε εμείς λοιπόν στην πρώτη φορά. Είμαστε λάθος εμείς. Ναι. Ωραία, το παίρνουμε πάνω μας. Ήρθα στο ελόγω κατάστημα για να δω ένα συγκεκριμένο παντελόνι Revit παραμπόλικα. Ρε Γιώργο, πας και λες όλες τις τελευταίες. Δεν βάλε για μια πιο παλιά. Αυτή έγινε πριν 15 μέρες. Ένα σου λέει τις φρέσκες βρήκα. Δεν υπάρχει αξιολόγηση να ξέρεις που δεν τη βλέπω καλή κακή. Αλήθεια σου λέω. Και απαντάμε σε όλες και σε πάρα πολλές απαντάω εγώ. Καλή κακή. Πριν κοιμηθώ στο λόγο μου, κάθομαι και διαβάζω αξιολογήσεις. Και όχι μόνο δικές μου, και από όλα τα καταστήματα. Και ακόμα για φαγητό να πάω, διαβάζω. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι. Έλα, σου έχω πει 100 φορές να μπει στο YouTube κανάλι μας, να σου δώσω τον κωδικό για να απαντάς στα σχόλια. Δεν ξέρω, δεν μπορεί. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Αλλά να μπει να διαβάζει εξωτερικά. Πες ένα Revit παραμπόλικα medium, πάμε. Το οποίο φαινόταν διαθέσιμο σε medium νούμερο. Το παντελόνι δεν βρέθηκε ποτέ. Αν και ακόμη και σήμερα φαίνεται διαθέσιμο. Όταν ρώτησα αν το έχουν σύντομα διαθέσιμο, η απάντηση. Να κοιτάς το site πότε θα ξαναγίνει διαθέσιμο για να ναι, το παραμπεί. Πώς τα απ' έξω τα ξέρεις, ρε φίλε. Τα ξέρω όλα, όντως. Για πες για το τι γίνεται. Τι γίνεται με αυτό. Ναι. Επειδή την είδα και έλειπα από το μαγαζί και πήρα εννοείται να μάθω. Ενδιαφέρομαι για αυτά γιατί όντως πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται. Υπήρχε λάθος στην αποθήκη μας. Υπήρχε σε large ενώ δεν το δείχνει σε large και δεν υπήρχε σε medium ενώ το. Το δείχναμε. Το μεγάλο μας λάθος είναι ότι αφού ήρθε ο πελάτης και είδαμε ότι είναι λάθος η αποθήκη, έπρεπε να φτιαχτεί. Περάσαν μία-δύο μέρες και δυστυχώς ήταν και περίεργες μέρες, το κατανοώ του Ιουλίου, δεν έγινε η διόρθωση άμεσα. Οπότε λέμε και στον πελάτη, κοίτα το στο site και το έχουμε ακόμα λάθος. Έγινε λάθος αποθήκης, γίνεται σπάνια μεν, αλλά γίνεται. Θα γίνει οι άνθρωποι μας, μπορεί να το κόψουμε λάθος από το ταμείο, μπορεί να περαστεί λάθος κάποιο τιμολόγιο που επειδή γίνονται αυτοματοποιημένα πλέον είναι πολύ δύσκολο, αλλά πάντα μπορεί να γίνει το λάθος. Έχω δει ακόμα και παντελόνι να είναι medium και το ταμπελάκι να λέει large. Οπότε έγινε κάποιο λάθος συστημικό αποθήκης. Έδειχνε ότι είχαμε το medium ενώ είχαμε το large και έδειχνε ότι δεν έχουμε το large και είχαμε το medium. Okay. Το λάθος μας το μεγάλο δεν είναι ότι έγινε αυτό το λάθος και το πελάτης, είναι ότι τον ενημερώσαμε και το είπαμε. Ελάτε, ότι... το έχουμε. Όχι, εκτός από αυτό. Το δεύτερο λάθος είναι ότι του λέμε να κοιτάτε το site αν είναι διαθέσιμο. Και είχαν περάσει δύο μέρες και το site πάλι το λέει διαθέσιμο. Δηλαδή, του πάμε κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Δηλαδή, είναι αυτό που λες ότι έβγαλε τα μάτια μόνος μου. Δεύτερο λάθος, δικός μας. Είμαστε δύο στα δύο λάθη αυτό. Δύο στα δύο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Ανταλλακτικό κράνος. Έστω και φθηνού. Μου το βρήκε άλλο κατάστημα. Ο υπάλληλος του καταστήματος. Το θυμάμαι και αυτό. Άσε με να τελειώσω, ρε σιάτιμε. Ο υπάλληλος του καταστήματος μου είπε: έχετε δίκιο, αλλά υπάρχει το ανταλλακτικό και δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ότι δεν υπάρχει ανταλλακτικό και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι. Και ο άνθρωπος λέει ότι πήρε σε ένα άλλο κατάστημα και το βρήκε. Ναι. Είχε πάρει ένα κράνος από εμάς πριν 3 μήνες. Το εξάρτημα αυτή τη στιγμή σε εμάς ήταν σε έλλειψη και στο βασικό μας προμηθευτή. Θυμάμαι μετά από ένα κράνος πάλι. Τα βιδάκια. Εμείς δεν τα είχαμε και του είπε θα έρθουν από Σεπτέμβριο. Δηλαδή δεν είναι στην ευχέρειά μας. Εννοείται πως και εμείς δεν θέλουμε να δουλεύουμε προϊόντα τα οποία δεν έχουν έλλειψη. Τυχαίνει όμως κάποιες φορές, ειδικά όταν είναι εποχή καλοκαίρι, Χριστούγεννα. Εκτός από αυτό, λάβουμε υπόψη είναι αυτά που γίνονται σε όλο τον κόσμο τώρα και έχουν καθυστερήσει. Σίγουρα δεν θέλω να δικαιολογηθώ. Έχουν κάποιες ελλείψεις και δυστυχώς δεν είναι στο χέρι μας. Βέβαια, αν γίνεται συστηματικά, δεν θέλουμε ούτε εμείς να τα δουλεύουμε γιατί δημιουργεί πρόβλημα και σε εμάς και στους πελάτες, στους καταναλωτές στους οποίους απευθυνόμαστε γιατί στην τελική εμείς τα πουλάμε. Δεν τα πουλάει ο προμηθευτής μας, δεν είναι στο χέρι μας, αλλά κοιτάμε να το βελτιώνουμε αυτό. Οπότε ο συγκεκριμένος πελάτης δεν το βρήκε σε εμάς, το είπαμε ότι όταν έρθει θα σε ενημερώσουμε και πήρε απλά σε ένα άλλο κατάστημα το οποίο έτυχε και το είχε έτοιμο παράδοτο, είχε κάποιο απόθεμα και τον εξυπηρέτησε. Αυτό. Λάθος ο πελάτης εδώ. Για μένα. Okay. Για εμένα λάθος ο πελάτης. Θεωρώ, γιατί εντάξει, δεν το έχουμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Ναι. Πήγαινε στο νησί του αλλού. Δεν είναι ότι του είπαμε ότι το έχουμε, ήρθε και δεν το είχαμε. Ναι. Του είπαμε ότι δεν το έχουμε και απλά στράφωσε που του είπαμε ότι είχε πάρει το κράνος πριν 6 μήνες, 1 χρόνο και του είπαμε δεν το έχουμε. Και πήρε αλλού και το είχαν. Αυτό. Εντάξει, okay. Okay. Συμβαίνει. Ο φίλος μας ο Παναγής λέει: πήγαμε μπουφάν μηχανής BMW για να δοκιμάσουμε ποια προστασία πλάτης μπορεί να ταιριάξει. Γιατί BMW δεν βγάζει πλέον για το συγκεκριμένο. Μου είπαν πως δεν δέχονται να δοκιμάσουμε να δουν αν χωράνε. Καλή εξυπηρέτηση. Θυμάμαι συγκεκριμένα ποια είναι και αυτή η αξιολόγηση. Ήμασταν λίγο στα τελειώματα των τελευταίων εξελίξεων του κορονοϊού και είχαμε με μάσκες, χέρια και τέτοια. Ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί, δεν κάναμε τοποθετήσεις. Και ένας συνάδελφος, που εγώ αν με ρωτήσει το θεωρώ λάθος, επειδή υπήρχαν τα μέτρα ακόμα, είπε ότι δεν τοποθετούμε για λόγους υγιεινής.
μια πλάτη μέσα, την οποία είχε καταλάβει και εκείνος λάθος. Ήταν και μια ώρα αιχμής, επειδή ήμουν και εγώ εδώ πέρα, αλλά δεν έτυχε να το ακούσω, γιατί εγώ θα την τοποθετούσα την πλάτη για να είμαι ειλικρινής. Και είπε απλά στον πελάτη, χωρίς να στραβώσει ο πελάτης εμείς, ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια τοποθέτηση, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, και δεν μπορείτε να δοκιμάσετε αν θέλετε να δείτε έτσι. Αν με ρωτήσετε αν λάθος, ήταν. Έτσι είχε καταλάβει. Κάπου στη μέση το βάζω εγώ. Ήταν και από τις δύο μεριές. Εγώ θεωρώ αλήθεια το λέω, δεν το λέω τώρα. Δεν είναι, ότι δεν είναι λάθος. Εμείς λάθος. Είχε καταλάβει ο πολιτής ο οποίος τον εξυπηρέτησε, ήταν καινούριος. Ήταν λίγο μαζεμένος, φοβόταν να μην κάνει κάποιο λάθος. Και είχε καταλάβει ότι δεν μπορούμε να δοκιμάσουμε για λόγους υγιεινής, λόγω του COVID, λόγω του ενός, λόγω του άλλου. Και του είπε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε κάποια πλάτη. Μπορείτε να την πάρετε εσείς και σαν δεν την κάνετε να την φέρετε να την αλλάξετε. Παρ' όλα αυτά δεν είναι όμως λόγος για κριτική ενός αστεριού. Γι' αυτό λέω εγώ ότι είναι λάθος και από τις δύο μεριές. Εντάξει, ο πελάτης απλά σκέψει και την πλευρά του πελάτη ότι ήρθε να εξυπηρετηθεί και έφυγε χωρίς πλάτη ενώ έβλεπε πλάτες και δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι θα πάρω μια πλάτη, θα πάω σπίτι. Άμα δεν κάνω θα ξανάρθω. Θα βάζα τρία αστέρια εγώ. Εντάξει, okay. Δεν θα ήμουν τόσο σκληρός. Okay. Δηλαδή δεν πρέπει να είσαι ή του ύψους ή του βάθους, υπάρχει και μέση. Okay. Πάντα. Να σου πω κάτι. Οι περισσότερες κριτικές είναι ή ένα ή πέντε. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Όχι, θέλω να σου πω ότι αν δεις, καλό είναι στο τέλος να κάνεις και στατιστικά, είναι πολύ εύκολο να δεις πόσες είναι 1, 2, 3, 4, 5 σε εμάς. Βλέπω εγώ καμιά φορά 4 και γράφουν από κάτω τέλειο κατάστημα, ό,τι καλύτερο που είναι. Δηλαδή, και απορώ. Ή, μου έχει τύχει να δω και πεντάστερη και να κράζει άλλο από κάτω. Λάθος. Λοιπόν, πάμε στον φίλο μας, δεν θα πω το επιθετό του, γιατί έχει μόνο το επιθετό του. Να το διαβάσω εγώ, γιατί έχει κολλήσει, Γιώργο. Ναι. Απαράδεκτη, έκανα κράτηση ενός ανταλλακτικού και περίμενα τηλέφωνό τους και για άλλο ένα, για να πάω να τα παραλάβω για τα δύο μαζί. Και όταν με πήραν μετά από δύο μέρες, μου είπαν ότι δυστυχώς δεν έχουν τίποτα. Τι κοιτάγαν λοιπόν τόση ώρα στο κομπιούτερ τους. Λοιπόν, αυτή η κριτική. Τι κοίταγαν τόση ώρα λοιπόν στο κομπιούτερ τους, είπε. Ναι. Λοιπόν, αυτή η κριτική από ό,τι είδα και εγώ είναι πριν από έναν χρόνο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν την θυμάμαι. Υπάρχει περίπτωση όταν υπάρχει φόρτος εργασίας και πολλά παιδιά και εμείς ακόμα λαγκάρουμε. Δεν θέλω να δικαιολογηθούμε γι' αυτό. Είμαστε 100% λάθος. Είναι ένας πελάτης ο οποίος πήρε τηλέφωνο. Δεν τον εξυπηρετήσαμε σε αυτά τα δύο πράγματα. Θα μπορούσαμε πολύ απλά να πούμε ότι δεν υπάρχουν. Αργήσαμε κιόλας να τον εξυπηρετήσουμε. Σίγουρα θα έγινε κάποιο λάθος, οπότε δεν προσπαθώ να δικαιολογηθώ σε κάτι. Είμαστε 100% λάθος στο συγκεκριμένο. Πήρε τηλέφωνο, ήθελε δύο προϊόντα. Του είπαμε έχουμε το ένα. Του λέμε θα σας πάρουμε τηλέφωνο για το άλλο και τον παίρνουμε τηλέφωνο ή πήρε αυτός μετά από δύο μέρες και του είπαμε δεν έχουμε κανένα. Δυστυχώς επειδή είναι και δύο τα μαζιά και το e-shop. Μπορεί να φύγει κάτι από το άλλο μαζί και μέχρι να το ενημερώσει να μην έχει ενημερωθεί. Όπως και να το κάνουμε, είμαστε λάθος. Ένα φαινόμενο που έχω τύχει και εγώ μπροστά. Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για μια ζηλατίνη κράνους και μου είπαν πως την έχουν. Και όταν έφτασα, μου είπαν πως είναι κρατημένη. Αυτό πιστεύω πως είναι λάθος συνεννόηση μεταξύ πάνω και κάτω. Αυτό. Σωστά. Πάλι είμαστε λάθος, γιατί βέβαια εγώ και σε όλα τα παιδιά τυχαίνει πολύ λίγες φορές όταν κάποιος παίρνει και ζητάει κάτι αν υπάρχει και δείχνει ένα. Σου λέω, θέλετε να την κάνω. Ακόμα κι εγώ. Κι εγώ μιλάω στο τηλέφωνο, δεν είναι ότι εγώ δεν μιλάω, είμαι εδώ και. Παίρνει κάποιος και λέει, θέλω αυτή τη ζελατίνα, υπάρχει. Δείχνει μία. Τι θα του πει, τι ώρα θα έρθει ακριβώς. Του λες, θέλετε να σας κάνω κάποια κράτηση. Λέει, άλλος όχι. Άμα έρθει μία, δύο, τρεις ώρες δεν θα υπάρχει. Οπότε πάντα όταν παίρνει κάποιος τηλέφωνο, θέλει να την κάνω κάποια κράτηση. Ναι, άμα δεν την έχει, μπορεί να τύχει όντως. Να έχει γίνει κάποια. Όση ώρα μιλάς κάποιο τέτοιο, τον παίρνει πίσω και του λες, δυστυχώς δεν υπάρχει. Okay. Και εκεί μπορεί να στραβώσει ο πελάτης, αλλά δεν του λες, ναι, υπάρχει, ελάτε. Όταν βλέπει 10, του λες, ναι, υπάρχει, ελάτε. Αλλά σε όλο αυτό το διάστημα την έκανε κάποιο λοιπόν, άλλο κράτηση. Τελείωσαν αυτά από μένα. Θέλω να μου πεις, κλείνοντας αυτό το βίντεο, το χειρότερο βίωμα που είχες από πελάτη μέσα στο μαγαζί. Το σκεφτόμουν όση ώρα το λέει, χωρίς να μου κάνεις αυτήν την ερώτηση και ήθελα να το πω σαν fun fact. Αυτό που έχω δει είναι στο. Όχι στο φετινό, ούτε στο περσινό, στο προπέρσινο Black Friday, το οποίο δεν είχαμε ακόμα γιατί. Το COVID και όλα αυτά, οπότε ήμασταν. Και επίσης να πούμε πως ήμασταν άπειροι στο κομμάτι του Black Friday. Ήμασταν άπειροι, ναι, ήμασταν και λίγα άτομα, δεν ξέραμε. Είχε έρθει και ο Γιώργος και να βοηθήσει, δηλαδή προσπαθούσαμε. Και επίσης δεν περιμέναμε αυτόν τον κόσμο που ήρθε έτσι. Είμαι στο ταμείο και είναι δύο πελάτες οι οποίοι θέλουν το ίδιο κράνος. Oh. Και είναι και τσακώνονται. Και προσπαθώ εγώ να του εξηγήσω και λέω: όχι, ρε φίλε, εγώ το θέλω. Και λέω: μα ποιο το είδε, εγώ το είδα πρώτο. Και είμαστε μία ώρα και συζητάμε. Ότι θέλουν το ίδιο κράνος σε μαύρο medium, δεν υπάρχει άλλο και το παίρνουν σε προνομιακή τιμή και οι δύο. Και ο ένας και τη γυναίκα του. Να έχω δουλειά και να προσπαθώ. Όχι, εγώ μα το είδα και. Μα εσύ πήγες, είδες αυτό και εγώ είδα αυτό πρώτος εσύ. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω ποιος το έχει δει πρώτος. Πες μου και τι κάνεις. Το παίρνεις και από τους δύο. Δεν το παίρνει κανείς. Όχι, ρε Γιώργο, δεν γίνεται. Φίλε, δεν γίνεται όμως. Γιατί αφού δεν ξέρεις ποιος θα είδε πρώτος. Κάμερες. Σιγά μην κάτσεις Black Friday να δεις κάμερες. Με φωτοφινείς. Όχι, φίλε, εγώ δεν το παίρνει κανένας από τους δύο. Θα το βγάζα άκυρο. Δεν θυμάμαι ακριβώς, κάπως τα βρήκανε. Δηλαδή έκανα μια αντίστοιχη τιμή και στον άλλο και πήρε ένα ίδιο κράνος αντί για μονόχρωμο με γραφικά και του κάνει ίδια τιμή για μην και δύο ευχαριστημένα. Αλλά όχι, δεν έβγαζε άκρη. Γιατί ήταν στραβωμένοι και οι δύο, δηλαδή.
Αυτό είναι χαλαρό, ρε. Εγώ νόμιζα πως θα έχεις κανένα χειρότερο. Κάνα πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό, όχι. Γενικά, αλήθεια, δεν... θεωρώ και πολλά πράγματα φυσιολογικά πάνω στη δουλειά να γίνονται και με στραβωμένους πελάτες και αρκετούς πελάτες θεωρώ και πολύ υπομονετικούς. Αλλά επειδή και εγώ, ας το πούμε, έχω μαγαζί και είμαι καταστηματάρχης, είμαι πολύ χαλαρός όταν πάω σε μαζί. Δεν έχω τρομερές απαιτήσεις και πηγαίνω έτοιμος όταν θέλω κάτι. Αρχικά να πούμε πως είσαι ένας άνθρωπος που δεν ξέρεις τι σημαίνει νεύρα. Να το πω εγώ αυτό που σε ζω. Δεν σε έχω δει ποτέ στη ζωή μου να νευριάζεις. Ποτέ. Ό,τι και αν έχει συμβεί γύρω μας. Ξέρεις τι, θεωρώ ότι όταν νευριάσεις και πεις κάτι με νεύρα, ο άλλος δεν θα το πάρει. Και επίσης, να το μετανιώσει κιόλας μετά. Δεν μπορείς να πεις κάτι πάνω στη δουλειά, θεωρώ. Δηλαδή θα κάνεις εσύ είσαι εδώ και δουλεύεις. Θα κάνεις ένα λάθος. Το να σου έρθω την ώρα που εξυπηρετείς να σου το πω, θα σε κάψω και δεν θα το πάρεις. Και ο πελάτης θα καταλάβει τα χειρότερα για το κατάστημα. Λέει, θα πει εδώ τι κάνουν, τσακώνονται μεταξύ τους. Πόσες φορές έχεις μπει σε ένα κατάστημα και βρίζονται. Πολλές. Βρίζονται, πάει. Και λέει τι κάνεις εκεί και τέτοιο και σε απολύσαν. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά εν ώρα εργασίας να ακούγονται. Ούτε φωνές, ούτε όλα αυτά. Οπότε είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να συνεννοούμε με τον άλλον, να τον πιάνω στο τελείωμα και να πω να σου πω κάτι. Δηλαδή, όπως θέλω να μου λένε. Θέλω και εγώ να του λέω και τα καλά και τα κακά. Δηλαδή, και ο άλλος ήταν καλός, του λέω μπράβο, ρε, είσαι καλός. Ένα πενιντάρικο. Έχουμε και το Στάθη εδώ πέρα, θα μας πει. Λέω αλήθειες, λέω ψέματα. Μόνο αλήθεια υποστάθεις. Να σου πω το ότι είσαι καλός, το λες με ένα πενιντάρικο, ξέρω εγώ, να πιεις ένα καφέ ή απλά είσαι καλός. Όχι, απλά είμαι καλός. Δεν βάζει ένα πορτοκαλί, ρε φίλε. Όχι, τίποτα. Λοιπόν, ωραία. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο και να πούμε, να πω εγώ από μεριά μου σε αυτό το σημείο, πως μπράβο για τα κάκαλα, να το πω έτσι. Που δεν έχει θέμα να σου διαβάζουν, ρε παιδί μου, τις κακές κριτικές. Δύσκολα το κάνει αυτό κάποιο μαγαζί. Τις θυμάμαι σχεδόν όλες, σου μιλάω ειλικρινά, τις θυμάμαι σχεδόν όλες. Απαντάμε σε όλες, καλές ή κακές, γιατί είναι τιμή μου όταν ο άλλος θα κάτσει να ασχοληθεί καλόβουλα, όχι κακόβουλα. Το λέω και το τονίζω, γιατί εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ να κάνω κακόβουλη κριτική. Δηλαδή να στραβώσω με κάποιον με μία φάτσα, με κάτι και να το κάνω έτσι απλά για να το κάνω. Για όχι, να αυτό δεν το κάνεις, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Υπάρχει κόσμος που το κάνει. Αυτός ο κόσμος θέλει αγάπη, να ξέρεις. Okay. Εντάξει, δεν έχει με κάτι άλλο να ασχοληθεί. Οπότε, εμένα ευχαριστώ όλο τον κόσμο που καλόβουλα κάνει και καλές και κακές κριτικές. Γιατί πάντα, παιδιά, με τις κακές κριτικές περισσότερο, μας αρέσει να ακούμε και το καλό, με τις κακές κριτικές γινόμαστε καλύτεροι. Κακές κριτικές. Δεν θα το έλεγα κακές. Επικριτικές θα το έλεγα. Ναι, όχι okay. Κακές. Να σε κρίνει, ρε παιδί μου, για κάτι που δεν έκανε. Απλά, εγώ θεωρώ, είμαι λίγο αυστηρός αυτό. Δεν υπάρχει ότι, α, έκανα λάθος. Α, δεν έπρεπε να σου βάλει ένα αστέρι, έπρεπε να σου βάλει τρία. Όχι, έκανες λάθος. Ο πελάτης το έχει αλλιώς. Μπορεί να υπήρχε και λάθος επικοινωνίας. Δηλαδή, ο πελάτης να μην το ρώτησε ακριβώς. Αλλά το προσωπικό και εμείς πρέπει να είμαστε εδώ για να τον κατευθύνουμε, να του πούμε ότι όχι, πρέπει να το κάνεις κράτη, γιατί αυτός δεν γνωρίζει. Οπότε και εμείς, έχει και αυτός ένα μέρος λάθους, ας το πούμε. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να τον κατευθύνουμε και να του πούμε, αν το θέλεις, θα πρέπει να κάνεις κράτη, θα πρέπει να έρθει εδώ, θα πρέπει να τον καθοδηγήσουμε, γιατί δεν γνωρίζουν όλοι. Δεν είναι εδώ όλοι. Έχουν δουλέψει για να ξέρουν ακριβώς πώς δουλεύει το σύστημα του κάθε μαγαζιού. Οπότε το κάθε μαγαζί, όταν παίρνει κάποιος και θέλει κάτι να κάνει κράτη, θέλει να αγοράσει κάτι, θέλει μια βοήθεια σε ένα κωδικό, γιατί κάποιος θα γράψει ότι πήγα εκεί και μου δώσαν αυτό και μου το δώσαν λάθος. Οπότε φταίμε κι εμείς, και θα έλεγα σε μεγαλύτερο βαθμό φταίμε εμείς, γιατί πρέπει να καθοδηγούμε τον εκάστοτε καταναλωτή να προβεί στη σωστή αγορά. Σίγουρα θα γίνονται λάθη και από εμάς. Κλείνοντας αυτό το βίντεο, εγώ θα ήθελα να πω ότι καλό είναι να κάνετε. Καλές κριτικές όταν μένετε ευχαριστημένοι. Μην το ξεχνάτε. Δηλαδή να πηγαίνετε σε ένα μαγαζί. Καλό είναι να κάνεις καλή κριτική και το λέω και για μένα, γιατί πολλές φορές και εγώ δεν προλαβαίνω να τις κάνω ή μπορεί να περάσει από μένα και να ξεχαστώ να την κάνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λέμε και τα καλά. Και τα κακά. Αλλά είναι σημαντικό να λέμε και τα κακά με έναν τρόπο, όχι καυστικό θα έλεγα, με έναν τρόπο τον οποίο θα μπορεί να καταλάβει και ο επόμενος καταναλωτής που θα θέλει να αγοράσει και να διαβάσει κάποιες κριτικές και να είναι ακριβώς αυτό που έγινε. Σε μια short περιγραφή, εντάξει, μπορείς να γράψεις ιστορία. Και για να κάνεις τον εκάστοτε επιχειρηματία ακόμα καλύτερο. Ακόμα καλύτερο, να καταλάβει το λάθος του και να γίνει ακόμα καλύτερος. Ωραία. Αυτά. Λοιπόν, αυτά. Κλείνουμε το βίντεο. Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν στο λέω τώρα για να σε καλοπιάσω. Ωραίο βίντεο. Μ' αρέσει να λέμε πράγματα τα οποία γνωρίζω και θέλω να σχολιάζω και θέλω να γίνομαι και εγώ καλύτερος. Οπότε σκέψου και άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούμε να κάνουμε και να σχολιάσουμε τα κακά τα οποία έχουν γίνει που θεωρώ ότι μας κάνουν καλύτερους. Οπότε καλό είναι που υπάρχουν. Πρέπει και τα καλά όμως κάποια στιγμή. Ξέρω ότι δεν σ' αρέσει να το κάνεις, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να διαβάσουμε και τις καλές κριτικές που είναι χιλιάδες. Ο κόσμος σας αγαπάει πάρα πολύ. Προέχουν και τα κακά, βέβαια, γιατί έτσι γινόμαστε καλύτεροι για να πάρουμε και τα καλά. Σωστό. Αυτά από εμάς. Παιδιά, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε και link με το μπουφάν το οποίο τρέχει σε προσφορά και το αντρικό και το γυναικείο. Και θα βρείτε και τα link από το κατάστημα του Χαλανδρίου και του Αγίου Δημητρίου να διαβάσετε και στις αξιολογίες. Και θα ήθελα όντως να ακούσω και τα καλά και τα κακά κάτω σε comment και από άτομα τα οποία δεν έχουν μπει στον κόπο να γράψουν αξιολόγηση. Κακή ή καλή, γιατί δεν προλαβαίνανε για τον οποιοδήποτε λόγο. Οπότε θα ήθελα, παιδιά, να ακούσω και τις δικές σας εμπειρίες, οι ακραίες εμπειρίες που έχετε ζήσει και σε άλλα καταστήματα. Αλλά ως επιτοπλίστων σε αυτό το κατάστημα, θέλω να ακούσω
πρώτα τα κακά σχόλια. Οπότε θεωρώ θα μας κάνουν και εμάς καλύτερους και εσάς αντίστοιχα αν ακούτε και τα καλά και τα κακά. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά για όλη αυτή την αγάπη που μας δίνετε και τα καλά σχόλια που ακούω και εγώ προσωπικά και το κατάστημα, αλλά και τα κακά. Μην τα ξεχνάμε αυτά, παιδιά. Καλό είναι να τα λέμε και να τα ακούμε και να γινόμαστε καλύτεροι. Το λέω για ακόμη μια φορά. Σας κούρασα, είμαι σίγουρος. Οπότε, like, subscribe και share. Αυτά από εμάς. Φιλιά πολλά.